να μειώσουν την κατανάλωση του νερού προέτρεψε τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της γαλλικής γεωργικής έκθεσης ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τόνισε ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική σχετικά με τον τρόπο χρήσης του νερού, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για το τέλος της αυθονίας. Πρέπει όλοι, πολίτες, βιομήχανοι, υπηρεσίες, τοπικές αρχές, αγρότες, να δώσουμε προσοχή σε αυτόν τον πόρο που γίνεται σπάνιος, πρόσθεσε. Η μεγαλύτερη φάρμα της Γαλλίας άνοιξε τις πόρτες της το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στο Παρίσι. Πιστός στην παράδοση, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εγκαινίασε την 59η Διεθνή Γεωργική Έκθεση του Παρισιού πριν κάνει μια μεγάλη βόλτα στους εκθεσιακούς χώρους, συναντώντας αγρότες και τους αντιπροσώπους των σχετικών κλάδων. Ο Γάλλος πρόεδρος, με αφορμή την έλλειψη βροχόπτωσης που πλήττει τη Γαλλία το τελευταίο διάστημα, τόνισε ότι πρέπει όλοι να λάβουν μέτρα για την εξοικονόμηση νερού, αποφεύγοντας τη σπατάλη και τις διαρροές. Όσον αφορά τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ο Μακρόν κάλεσε τους διανομείς και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Ανέφερε επίσης ότι θα συνεχιστούν κάποιες ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Για να εξισορροπήσει τον διεθνή ανταγωνισμό, ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Λέει ότι μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών δεν είναι δυνατή εάν δεν σέβονται τους ίδιους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κανόνες με τους Ευρωπαίους.